Χαίρετε! Ένα έκτακτο βίντεο να πιούμε καφέ μαζί και να μιλήσουμε για την ενσυναίσθηση. Και όχι οποιαδήποτε ενσυναίσθηση, ειδικά την ενσυναίσθηση που είναι καλή ιδέα να δείχνουμε στους ανθρώπους που στέλνουν σε μένα την ιστορία του Σέιμιλ και εγώ με τη σειρά μου την κάνω σε vlog και την ανεβάζω στο κανάλι. Κάνατε καφέ! Αφορμή για αυτό το σύντομο vlog, το έκτακτο σύντομο vlog, όχι αιτία, αφορμή, ήταν ένα σχόλιο που διάβασα τις προηγούμενες ημέρες κάτω από ένα vlog, το οποίο έλεγε το εξή. Πώς η ενσυναίσθηση να έχω απέναντι στον αποστολέα της επιστολής και για ποιο λόγο, έγραψε ένας χρήστης του YouTube. Απάντησα εγώ η ενσυναίσθηση είναι αρετή. Για ποιο λόγο να την έχουμε? Για να γινόμαστε εμεί καλύτεροι άνθρωποι. Θέλετε πιο σημαντικό λόγο? Η ενσυναίσθηση είναι αγάπη. Η επίκριση και η κατάκριση όχι. Αυτή ήταν η, το, το σχόλιο που έκανα εγώ. Δεν πήρα απάντηση από, την, από το γυναικείο προφίλ στο YouTube που έγραψε εκείνο το σχόλιο. Ούτε σας λέω σε ποιο βίντεο είναι γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω την κοπέλα που έγραψε αυτό το σχόλιο. Δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι να μιλήσω για την ενσυναίσθηση απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολες περιόδους της ζωής τους, σε τόσο δύσκολες περιόδους ώστε έχουν την ανάγκη να στέλνουν email σε μένα για να κάνω την επιστολή τους vlog. Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να στείλει κάποιος email με τα προσωπικά του δεδομένα, να εμπιστευτεί έναν άγνωστο προσωπικά για εκείνον. Μπορεί να είμαι γνωστή για τους ανθρώπους που στέλνουν τα emails μέσω των βίντεο, αλλά δεν με έχουν γνωρίσει προσωπικά, δεν με έχουν γνωρίσει. Ίσως μπορεί να με έχουν δει μια φορά σε μια παρουσίαση κάτι, αλλά οι περισσότεροι δεν με έχουν δει ποτέ από κοντά. Έχουν διαβάσει όμως πράγματα που έχω γράψει, τα βιβλία μου για παράδειγμα, ή έχουν παρακολουθήσει βίντεο εδώ στο κανάλι. Και βρίσκουν το θάρρος, γιατί χρειάζεται θάρρος, βρίσκουν το θάρρος να μοιραστούν μαζί με μένα και κατ' επέκταση μαζί και με εσά, όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο. Έχουμε περίπου 37.000 εγγεγραμμένους συνδρομητές στο κανάλι, Περί τι 170.000 άνθρωποι μπαίνουν κάθε μήνα στο κανάλι, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι που παρακολουθούν τα βίντεο. Μιλάμε για μεγάλη, ε, μεγάλο πλήθος ανθρώπων που μπορεί να δουν ένα βίντεο. Υπάρχουν βίντεο που έχουν, ξέρω 100.000 views. Υπάρχουν βίντεο που έχουν 80.000 views, που έχουν 10.000 views, που έχουν 5.000 views, που έχουν 3.000 views. Αλλά μια επιστολή που γίνεται vlog θα την ακούσουν τουλάχιστον κάποιες χιλιάδες άνθρωποι. Οπότε υποθέτω και φαντάζομαι ότι χρειάζεται πάρα πολύ θάρρος να γράψεις τη ψυχή σου σε ένα email και να τη στείλεις. Και χρειάζεται ακόμη περισσότερο θάρρος να παραδεχθείς τα λάθη σου, τις αδυναμίες σου, τα ελαττώματα σου, αλλά και τα πράγματα για τα οποία ντρέπεσαι και για τα οποία η κοινωνία σε κάνει να ντρέπεσαι. Αυτό από μόνο του είναι άξιο σεβασμού. Είναι άξιο σεβασμό ότι ο κάθε άνθρωπος που γράφει μια επιστολή, που στέλνει μια επιστολή την οποία εγώ επιλέγω να κάνω vlog, γιατί σας ξαναλέω δεν γίνονται όλες οι επιστολές vlog γιατί κάποια θέματα έχουν ξαναγίνει ή κάποιες επιστολές είναι εξαιρετικά προσωπικές και δεν τις κάνω vlog για τον λόγο του ότι μπορεί να αποβούν επιζήμιες για αυτό μου τις γράφει. Όμως, Οφείλουμε κατά τη γνώμη μου όσοι θέλουμε να είμαστε σε αυτό το κανάλι και να είμαστε μέσα στο πνεύμα του καναλιού να σεβόμαστε τους ανθρώπους που μοιράζονται τη ζωή μας μαζί τους και να είμαστε θα έλεγα προσιλωμένοι ή να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, να ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βοηθηθεί γιατί στέλνει την επιστολή για να εκφράσει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, μια δυσπραγία. Δεν στέλνει την επιστολή συνήθως για να πενευτεί για τα ωραία πράγματα που κάνει. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες επιστολές όπως οι επιστολές για το ωφέλη της οι οποίες είναι επιστολές που είναι θετικές επιστολές, γράφει ο άνθρωπο, γράφουν κάποιοι φίλοι για το πώ του έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία, για το πώ έχουν ξεπεράσει κάποια θέματα στη ζωή του. Εκεί σε εκείνε τι επιστολέ δεν σα βλέπω να δυσκολεύεστε να δείξετε συνέστηση. Εδώ σε θέλω κάβουρα να πηδά τα κάρβουνα, νομίζω είναι η δική σα παρεμία αυτή, αλλά δική. Ενώ δεν είναι κυπριακή. Εδώ σε θέλω κάβουρα να πηδά τα κάρβουνα. Ε, όταν μα στέλνει κάποιο μια επιστολή στην οποία περιγράφει τη δυσπραγία του. Για παράδειγμα, ότι βρίσκεται κολλημένος, κολλημένη σε μια κακοποιητική σχέση και δεν μπορεί να ξεφύγει. Ή ότι έχει κάποια ελαττώματα, κάποιες εθισμούς, κάποιε κακές συνήθειες, οι οποίες βλάπτουν το ίδιο το πρόσωπο που στέλνει την επιστολή και προφανώς βλάπτουν και τους γύρω τους. Και σε μια τέτοια επιστολή είχε γραφτεί εκείνο το, το, σχόλιο που ανέφερα προηγουμένως, που η κοπέλα που είχε στείλει το mail παραδεχόταν ότι κάποια στάση ζωής που έχει, είναι άδικη για κάποιους άλλους ανθρώπους και το παραδεχόταν και ίδια. Και, παρό, και ε, περαιτέρω μας έδωσε αρκετές πληροφορίες για να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκε αυτή η στάση ζωής. Και παρόλα αυτά οι σχολιάστρια διερωτούνταν για ποιο θέμα και για ποιο λόγο και ποιο όφελο θα έχει να δείξω εγώ ενσυναίσθηση. Το όφελο που θα έχει για εσένα να δείξεις ενσυναίσθηση είναι να βοηθηθείς, να καταλάβεις ότι δεν είμαστε ε, μηχανάκια οι άνθρωποι... ότι δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι... ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε στο 100%... και ότι μέσα στην ανθρώπινη φύση υπάρχει και ο πόνος... υπάρχει και η ατέλεια... υπάρχει και η δυσκολία... και υπάρχει και ο πνευματικός αγώνας που έχει να κάνει ο καθένας... για να φτάσει στην καλύτερη έκδοση του εαυτού του. Εσύ που αρνείσαι να δείξει εν συνέστηση σε έναν άνθρωπο που ταλαιπωρείται, είσαι τέλεια, είσαι τέλειο. Έχει φτάσει στο ανώτερο πεδίο ανθρώπινη πνευματική λειτουργία, είσαι θεό, είσαι θεά, είσαι ημίθεο, ημίθεη, τι είσαι εσύ. Γιατί σου φαίνεται τόσο δύσκολο να δείξει εν συνέστηση, που τι σημαίνει εν συνέστηση, να, προσ... να προσπαθήσω να καταλάβω πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Μήπως φοβάσαι να νιώσεις ενσυναίσθηση, γιατί νιώθοντας ενσυναίσθηση μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έχεις και εσύ και κάποια από αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά που παραδέχεται αυτός που γράφει την επιστολή ότι έχει. Γιατί δυσκολευόμαστε να ταυτιστούμε και όταν λέμε να ταυτιστούμε μέσω της ενσυναίσθησης δεν εννοούμε να κοπάρουμε, να αντιγράψουμε μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι ψυχοφέλιμη. Δεν είναι αυτό που εννοούμε ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορούμε να υποψιαστούμε, να φανταστούμε, να υποθέσουμε πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη φάση της ζωής του, που κάνει τα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία και ο ίδιος συνειδητοποιεί ότι είναι πρόβλημα και γι' αυτό στέλνει την επιστολή. Το πρώτο, το πιο σημαντικό εργαλείο που έχει ένας θεραπευτής στα χέρια του είναι η ενσυναίσθηση. Και η ενσυναίσθηση δεν διδάσκεται ούτε σε σχολές, ούτε σε πανεπιστήμια, ούτε σε εκπαιδεύσει ψυχοθεραπευτικών μεθόδων, ούτε και σε σεμινάρια. Στο σεμινάριο που θα κάνουμε στις 15 Μαρτίου στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Τιτάνια, θα μιλήσουμε για τα... που είναι το πρώτο εισαγωγικό, το πρώτο εισαγωγικό σεμινάριο για τα συναισθήματα... Θα μιλήσουμε και στο πρώτο σεμινάριο για την ενσυναίσθηση, αλλά και το τελευταίο τη σειρά αυτών των σεμινάριων θα έχει ειδικά θέμα την ενσυναίσθηση. Πάλι όμω δεν θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε την ενσυναίσθηση στου παρευρισκόμενου αυτούς που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια, εάν οι ήδη δεν θέλουν να διαβούν το πνευματικό μονοπάτι που οδηγεί στην ενσυναίσθηση. Είναι αρετή ενσυναίσθηση, με την αρχαιοελληνική έννοια της αρετής. Τι, τι ήταν η αρετή στην αρχαία Ελλάδα, τι σημαίνει η λέξη αρετή στην ελληνική παιδεία και κουλτούρα, μια καλή συνήθεια, ένα καλό, ένα θετικό χαρακτηριστικό που αποκτά ο άνθρωπος με κόπο, καταπολεμώντας Τη ζωή φύση του, η οποία τίνει να είναι εμοβόρα και άγρια. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα χτίνη, ότι οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν αρετές. Και όταν λέω τη, τώρα που είπα τη λέξη χτίνη, ε, σκέφτηκα από μέσα μου, χτίνη σημαίνει άγρια θηρία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζώα, τα οποία είναι και ζώα που ζούμε μαζί τους, pets, κατοικίδια ζώα, αλλά και ζώα μέσα στη φύση τα οποία είναι γεμάτα καλοσύνη και γεμάτα άρετες, χωρίς προσπάθεια. Κάπου διάβαζα αυτές τις μέρες για τα νεογέννητα μωρά, ότι τα νεογέννητα μωρά είναι τέλεια, με την έννοια το ότι δεν έχουν καθόλου το δόλο δεν έχουν καθόλου το φθόνο, δεν έχουν καθόλου την κακία, δεν έχουν καθόλου το μίσος και μπορούν να έχουν αρετές τις οποίες φέρουν από τη γέννησή τους και ότι έρχεται μετά η κοινωνικοποίησή μας η οποία μας μαθαίνει να είμαστε επικριτικοί, μας μαθαίνει να είμαστε κατακριτικοί, μας μαθαίνει να μην αντιμετωπίζουμε με αγάπη και ενσυναίσθηση τον άνθρωπο που μοιράζεται τον πόνο του και να μπαίνουμε στη διαδικασία να κατακρίνουμε ή να αρνούμαστε να δείξουμε ενσυναίσθηση, η οποία ενσυναίσθηση είναι δωρεάν και μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Σε αυτό το σύντομο έκτακτο βλόγγ θέλω να στείλω το μήνυμα και σε όσους στέλνετε τις επιστολές σας ότι τόσο τα δικά μου τα σχόλια όσο όμως και τα σχόλια της κοινότητας εδώ στο κανάλι δεν αποτελούν διάγνωση από ειδικό, ούτε υποκαθιστούν την ψυχοθεραπεία. Μια ψυχοφέλιμη συζήτηση προσπαθούμε να κάνουμε και εκείνο το σχόλιο για το για ποιο λόγο εγώ τώρα να δείξω εν συνέχιση τις επίτηδες δεν το έσβησα για να φανούν οι απαντήσεις μετά που δεν έδωσα μόνο εγώ απάντηση, έδωσαν και άλλοι φίλοι από το κανάλι απάντηση και μην βασίζεστε ολοκληρωτικά στα vlogs για την ψυχική σας υγεία όταν νιώθετε ότι οι δυσκολίες που βιώνετε, τα βάρη της δικής σας ζωής είναι δυσβάσταχτα και δεν αντέχετε, ζητήστε βοήθεια από ένα ψυχολόγο από κοντά. Την αγάπη μου σε όλους και εύχομαι όλοι μας όσο γίνεται περισσότερο να καλλιεργούμε την ασύναισθηση. Γεια σας.